Καλησπέρα. Εγώ είμαι εδώ στην Καβάλα για την πορεία του κόμματός μας προς το συνέδριο. Με την ευκαιρία αυτής της επίσκεψής μου, ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής μου σύστησε να δω το Σωματείο των Εργαζομένων, την Επιτροπή Αγώνα, αν κατάλαβα καλά, των Εργαζομένων εδώ στα Πετρέλαια. Οπωσδήποτε ανταποκρίθηκα, γιατί το κόμμα το στο οποίο έχω την τιμή να ανήκω έχει παραδοσιακή σχέση με την όλη αυτή επιχείρηση, υπό την έννοια ότι την έχει στηρίξει στα δύσκολα χρόνια της και την έχει βοηθήσει να κρατηθεί στη ζωή. Αυτή τη στιγμή, όπως μου εξηγήθηκε, υπάρχει μια άδικη συμπεριφορά από την πλευρά της επιχείρησης, από την πλευρά της εργοδοσίας, που δεν έχει να κάνει μόνο δυστυχώς με ανθρώπους, με τα εισοδήματά τους και με την πόλη και με την οικονομία της πόλης, αλλά και με θέματα ασφάλειας, όπως προέκυψε πριν από λίγες μέρες. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής, ευαισθητοποιημένη γύρω από το θέμα, θα κάνει και πάλι παρέμβαση και ήδη, όπως ενημερώθηκα τώρα από την Αθήνα, ετοιμάζεται κοινοβουλευτική παρέμβαση εντός των επόμενων ημερών.